Λοιπόν, καλησπέρα σας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μπορεί τα 15 χρόνια μέσα στα οποία πρωταγωνίστησε ο σύντροφος και φίλος Γιάννης Μπανιάς να είναι ένα σήμαντο μέγεθος για την ιστορία, όμως για τη δική μας ιστορία, για τη δική μας αριστερά, είναι ένα σημαντικό μέγεθος. Και για αυτά που συνέβησαν, που μας έφεραν ως εδώ, όπως λέει και ο τίτλος της σημερινή μας εκδήλωσης. Και όλα όσα συνέβησαν δεν έχουν ακόμα κλείσει τον κύκλο τους. Ίσως και να αργήσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, ίσως θα έπρεπε να την είχαμε κάνει όταν ήταν στη ζωή ο Γιάννης Μπανιάς, γιατί νομίζω ότι με τη συμμετοχή του θα μπορούσαμε να βγάζαμε πιο πολλά συμπεράσματα, γιατί αναρωτιέμαι, η αριστερά δεν μπορεί να έχει τη γενεοδορία όταν οι πρωταγωνιστές της είναι ζωντανοί να τους αποδώσει την τιμή για την προσφορά τους, αλλά να πρέπει να φεύγουν από τη ζωή για να τους αναγνωρίσει αυτά που προσέφεραν, όταν όμως αυτοί εξ ορισμού δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να διαφωνήσουν με όσα ακούγονται, δεν μπορούν να διαψεύσουν αυτούς που μιλάνε, και άρα εξ ορισμού η κουβέντα μας έχει μια ανισότητα. Έτσι πρέπει να επικαλεστώ και εγώ τη μνήμη μου που έχει συνέστημα και άρα έχει και μπόλικο υποκειμενισμό, για να μιλήσω για το Γιάννη, το σύντροφο και φίλο Γιάννη Μπανιά, προσπαθώντας έτσι και να ζητήσω συγγνώμη, πιθανόν και για κάποιες υπερβολές που θα πω, αλλά και για κάποιες αποσιωπήσεις ενδεχομένως που θα έχω να κάνω, ώστε να συμπληρώσω κι εγώ το παζλ της ζωής του αυτά τα τελευταία 15 χρόνια. Νομίζω ότι με τον Γιάννη Μπανιά μπορώ να πω, τον παρακολουθούσα όλα αυτά τα χρόνια και για τα οποία μίλησαν όλοι εδώ οι σύντροφοι και συντρόφισσα. Όμως η γνωριμία μας, η πιο στενή, έγινε το 1988 και μάλιστα εκτός Ελλάδας, στην Άγκυρα. Όταν βρεθήκαμε εκεί μαζί με πάρα πολύ κόσμο για να απελευθερώσουμε 4 Έλληνες που ήταν στα κρατητήρια της Άγκυρας, τον Νίκο τον Γιαννόπουλο, τον Νίκο τον Μπελαβίλα, τον Γιώργο τον Κουβίδη και το Κωστή τον Νικηφοράκη που δεν ζει πια. Είχαν πάει εκεί με πολλούς άλλους για να κάνουν έναν ακτιβισμό στο στρατοδικείο της Άγκυρας, όπου δικάζονταν 740 πολιτικοί κρατούμενοι, μέλη της επαναστατικής οργάνωσης Ντεβσόλ. Το γεγονός ότι οι μεν πολλοί απελάθηκαν, οι δε τέσσερις κρατήθηκαν στις φυλακές της Άγκυρας, σήμανε ένα συναγερμό στην Ελλάδα, ένα πρωτοφανή συναγερμό, όπου ξεκίνησαν για την Άγκυρα εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων, όλου του φάσματος, εκπρόσωποι κοινωνικών οργανώσεων, κινημάτων και πλήθος προσωπικότητων. Και έπρεπε όλοι αυτοί μαζί να βρούμε μια γραμμή που να ενώνει αυτό τον ετερόκλητο κόσμο και ταυτόχρονα να μην παραβιάζει τους 4 που ήταν μέσα στη φυλακή, προκειμένου να τελεσφορήσει ο αγώνας και να αφαιθούν ελεύθεροι. Εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε με τον Γιάννη και καταφέραμε μαζί και με άλλους συντρόφους να βρούμε μια κοινή γραμμή και να αφαιθούν ελεύθεροι, να απελαθούν δηλαδή στην ουσία, οι 4 της Άγκυρας, και αυτός ήταν ο πρώτος σταθμός της γνωριμίας μας, που μπορούμε να πούμε ότι ήταν η συνάντηση της ανανεωτικής αριστεράς με την εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Ο επόμενος σταθμός ήταν τα χρόνια της κατάρρευσης των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού, τα αυτά που λέμε τα πέτρινα χρόνια της αριστεράς στη χώρα μας, όπου αυτή η κατάρρευση άρχισε να τροποποιεί επιλογές και προσωπικές στάσεις για πολλούς αριστερούς στη χώρα μας και για κόμματα της αριστεράς. Τότε ήτανε που πραγματικά το τέλος της ιστορίας, όπως διακήρυσαν οι νικητές, δημιουργούσε μια ασφυκτική κατάσταση,
μέσα στο χώρο της αριστεράς και ο Γιάννης ήταν από αυτούς με πολλούς άλλους που επέμεναν ότι η ιστορία δεν τελειώνει και αυτό καθόριζε και τις επιλογές του Γιάννη και άλλων τις επιλογές να συνεχίζουν να επιμένουν για την αναγέννηση του κομμουνιστικού κινήματος. Σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, βρεθήκαμε αρκετά κοντά. Ο Γιάννης τότε, όπως θα θυμόσαστε, φτιάχτηκε ο ενιαίος συνασπισμός και έκανε και συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Αυτά τα πράγματα τον είχαν θυμώσει πολύ και οι πολιτικές επιλογές που γίνανε εκείνη την περίοδο. Έκανε και εκείνος επιλογές με τη συμμετοχή του στις εκλογές τότε. Το θλιβερό αποτέλεσμα που είχαμε και μαζί αργότερα που κατεβήκαμε σαν αριστερή πρωτοβουλία. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα την εποχή εκείνη. Όμως εμείς επιμέναμε. Όπως έγραφε ο Ντεριντά το 1993 στο βιβλίο του «Ο Μάρξ και τα φαντάσματα», την κληρονομιά του Μάρξ, πριν καν τη δεχτούμε ή την αρνηθούμε, είμαστε κληρονόμοι, πενθούντες κληρονόμοι, όπως όλοι κληρονόμοι. Άσχετα αν το θέλουμε και αν το γνωρίζουμε ή δεν το γνωρίζουμε, η κληρονομιά υπάρχει. Ο σύντροφος λοιπόν Γιάννης Μπανιάς αποδείχτηκε ως ο πιο γνήσιος κληρονόμος εκείνων των χρόνων. Ο αγώνας του για το γράμμα Κάπα, που μιλήσανε πολύ, συμβόλιζε το πώς βίωνε αυτή την πολύτιμη κληρονομιά του Μάρξ και του μαρξισμού απέναντι σε αυτούς που ήθελαν να την ξεχάσουν. Όχι από νοσταλγία προφανώς, αλλά από πίστη στην αέναη κίνηση της κοινωνίας. Ταυτόχρονα ήταν πεισμένος θεωρητικά και βιωματικά ότι χωρίς τη συγκρότηση του πολιτικού υποκειμένου της αριστεράς δεν μπορεί τίποτα να αλλάξει στην κοινωνία. Νομίζω ότι όλη του η ζωή έδειχνε το πώς στρατεύτηκε σε αυτή την ιστορία. Από τη μεταπολίτευση, παρόλο που υπήρχαν όλες οι επιλογές ανοιχτές, αγωνίστηκε για κάτι καινούριο. Και όταν αυτό δεν προέκυψε, εντάχθηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού και έγινε γραμματέας του, παρόλο που όταν αργότερα μου διηγότανε εκείνα τα χρόνια, είχε πλήρη συνείδηση των ορίων του ΚΚΕ εσωτερικού και σάρκαζε τον εαυτό του με την υπονόμευση που του έκανε. Νομίζω ότι και αργότερα με το συνασπισμό, όταν και αυτός έδειξε τα όρια του με την αποχώρηση του ΚΚΕ και μετά με την παρουσία του ΣΥΝ στη Βουλή, που στρατεύτηκε με τις ψήφους των συστημικών δυνάμεων στην επικύρωση του Μάστριχτ, με τη συμμετοχή του στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία και την πλήρη πλέον απαξίωση της αριστερής φυσιογνωμίας του, που το οδήγησε να μείνει εκτός Βουλής, ο Γιάννης Μπανιάς δεν χάρηκε καθόλου από αυτό, γιατί ήξερε καλά ότι η ήττα της αριστεράς, μιας πτέρυγας της αριστεράς, δεν ωφελεί τους υπόλοιπους, συμπαρασύρει όλη την αριστερά στην ήττα. Αυτό είναι ένα δίδαγμα που το ξέρουμε όλοι. Αυτό το γεγονός, αντίθετα, άρχισε να κινητοποιεί και να τον κάνει να ψάχνει ακόμα πιο πολλά προς ποια κατεύθυνση θα πάμε. Τότε άρχισαν να γίνονται, να κινητοποιούνται όλες οι δυνάμεις, τόσο εντός όσο και εκτός του ΣΥΝ. Νομίζω ότι εκεί άρχισε να γίνεται στην πραγματικότητα μια νέα προσπάθεια για την ανασύνθεση της αριστεράς και όλοι να αναζητούν κάποιους δρόμους για την υπέρβασή της. Τότε ήταν που συνέλαβε, νομίζω, ο Γιάννης Μπανιάς την ιδέα της ενότητας της αριστεράς. Μιας ενότητας που δεν θα ήταν ιδεολογική ή θεωρητική, γιατί η ΙΤΑ πλέον είχε δείξει τα όρια αυτών των αναζητήσεων, αλλά μιας ενότητας πολιτικής που θα έβαζε τα επίδικα της συγκυρίας και πάνω σε αυτά θα καλούσε τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν ώστε αυτό να απελευθέρωνε και τα μέτωπα της κοινής δράσης που θα συμφωνούν.
Έτσι ξεκίνησε αυτό το πολιτικό σχέδιο και μάλιστα είχε το στίγμα και του δικού του χώρου, το δικό του γραφείο στην Τζαμαδού. Αυτή η μικρή, τέλος πάντων, παρέα, πολιτική παρέα που ξεκίνησε τη συζήτηση, αργότερα πήρε και ένα όνομα, Πρωτοβουλία για την Επανίδρυση της Αριστεράς. Εκεί ψάξαμε όλους τους ανθρώπους, αυτούς που φύγαν από το ΚΚΕ και δεν πήγαν στον ΑΡ. Ανθρώπους από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, ανθρώπους που ήταν ανένταχτοι και ήταν χρόνια εκτός των κομμάτων της αριστεράς. Κρίναμε ότι αυτή είναι η μεγάλη μαγιά. Έπρεπε να τους δώσουμε το λόγο. Έλεγε ο Γιάννης Μπανιάς ότι πρέπει όμως να τους δείξουμε οι οργανωμένες δυνάμεις ότι σε κάτι έχουμε αλλάξει κι εμείς, να στείλουμε ένα σήμα, ώστε οι ανένταχτοι να μας εμπιστευτούν. Στείλαμε γράμματα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τελικά με όσους ανταποκρίθηκαν στις 15 Πέμπτου του 2001 δώσαμε την πρώτη συνέντευξη ως χώρος διαλόγου και κοινής δράσης της αριστεράς. Οι δυνάμεις που συγκρότησαν αυτό το χώρο ήταν η ΑΚΟΑ, το Δίκτυο, η ΚΕΔΑ, η ΔΕΑ, ο ΣΥΝ, το περιοδικό Θέσεις, ο Μανώλης ο Γλέζος και μετέπειτα ως ενεργοί πολίτες, κάποιοι ανένταχτοι, μεταξύ τους και ο Δήμος Τσακνιάς που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας, και ως παρατηρητές το ΔΙΚΙ και το ΣΕΚ. Το ΚΚΕ αρνήθηκε τη συμμετοχή του μετά από επίσημη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στον Περισσό. Ήταν μια εξαιρετική συγκυρία τότε. Ήταν αμέσως μετά τη ματέωση της ψήφισης του ασφαλιστικού, της μεγάλης αναταραχής στα Βαλκάνια και της δημιουργίας του αντεπολεμικού κινήματος και λίγους μήνες πριν τη Γένοβα και βέβαια πριν τους δίδυμους πύργου. Ο χώρος διαλόγου θα βρεθεί μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες, σε συνεχή διλήμματα, σε υπαρξιακές αναζητήσεις. Θα βρεθούμε να ερμηνεύουμε κάποιες απουσίες, κάποιες σιωπές και άντε πάλι από την αρχή. Η διαδικασία θα είναι αργή και βασανιστική. Η ενότητα, μην νομίζετε που τώρα σας φαίνεται κάτι αυτονόητο, θα φαίνεται όλο και πιο δύσκολη. Θα αναρωτιόμαστε συχνά αν οι δυνάμεις της αριστεράς αυτό που θέλουν είναι μόνο την αναπαραγωγή τους σαν μηχανισμοί, αν έχουν κάποιο άλλο σχέδιο για την υπέρβαση, αλλά φαίνεται ο χρόνος πρέπει να περάσει για να φτάσουμε στην τελική ενότητα που όλοι τόσο επιθυμούσαμε. Παράλληλα, η συμμετοχή μας στο φόρουμ, στο ευρωπαϊκό και στο ελληνικό, διαμορφώνει μια κουλτούρα ενότητας που αυτή βοηθάει πάρα πολύ τις πολιτικές δυνάμεις να βρίσκονται όλο πιο κοντά και να δημιουργούν τους όρους για να επιταχύνουν και την ενότητα μέσα στο χώρο διαλόγου. Το 2004, τελικά, προκυρήσονται εκλογές και αποφασίζουν οι δυνάμεις του χώρου διαλόγου και κοινής δράσης αριστεράς να συμμετέχουν όλες μαζί στις εκλογές και αποφασίζεται το όνομα ΣΥΡΙΖΑ και η συμμετοχή στις εκλογές. Όμως, το μικρό ποσοστό που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2004 είναι 3,26. Είναι δηλαδή σχεδόν το ίδιο ποσοστό με το ποσοστό που πήρε ο συνασπισμός το 2000, 3,20, δημιουργεί μια κρίση συνολική. Πρώτα μέσα στις δυνάμεις του συνασπισμού που δεν θέλαν το ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζει να συζητιέται, ορίστε, και τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι αυτοί που μαζευτήκανε, πήραν το ίδιο ποσοστό που είχαμε πάρει το 2000. Ταυτόχρονα, στις άλλες δυνάμεις που έχουν πλαισιώσει το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι τελικά και αυτοί γεύονται τα αποτελέσματα της πολιτικής του ΣΥΝ ως δορυφόροι, αρχίζουν να γκρινιάζουν ότι δεν έχουν μια αυτόνομη παρουσία, αλλά τελικώς χρησιμοποιούνται και
κερδίζουν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το τίποτα. Είναι και η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το ποσοστό βγάζει 6 βουλευτές και είναι όλοι μέλη του ΣΥΝ. Ο Γιάννης Μπανιάς δεν εκλέγεται βουλευτής, γιατί υπονομεύτηκε η εκλογή του, οπότε και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα μέσα στα γενικά προβλήματα που δημιουργούνται. Είναι μια μεγάλη κρίση η οποία απειλεί να τεινάξει στον αέρα το ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την πικρία του Γιάννη, παρά όλα αυτά τα προβλήματα, ξεπερνιόνται γρήγορα και ο Γιάννης τα υπερβαίνει και αναλαμβάνει μόνος του να σώσει τελικά το ΣΥΡΙΖΑ για να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα της ενότητας και να προχωρήσουμε μπροστά. Τότε ήταν πραγματικά μια μεγάλη στιγμή που τον θαύμασα πώς μπόρεσε να υπερβεί αυτή την προσωπική πικρία του και να μπορέσει πράγματι να υπερβεί όλα αυτά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Το 2007, για να συντομεύω, να τελειώσουμε γιατί σας έχουμε κουράσει, ο Γιάννης Μπανιάς κατεβαίνει ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και μένει για 2 χρόνια στη Βουλή, όπου είναι ένα υπόδειγμα κομμουνιστή βουλευτή, συνέπειας και σεμνότητας, κυρίως σεμνότητας, που αυτό είναι πραγματικά για εκείνη την εποχή πολύ σημαντικό, τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή, δίνει όλο του τον εαυτό για να είναι πανταχού παρόν. Νομίζω ότι αυτά είναι και τα μοναδικά 2 χρόνια που τον τίμησε συνολικά η αριστερά για τα 50 χρόνια της στράτευσής του στο κομμουνιστικό κίνημα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συμβολή του στην ίδρυσή του, αλλά και στη διάσωσή του από τις τόσες κρίσεις που πέρασε. Μόνο αυτά τα 2 χρόνια ήταν η τιμή που του έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις επόμενες εκλογές δεν ήταν υποψήφιος, γιατί κανείς δεν του ζήτησε να είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2009. Ναι, του ζήτησα να είναι τιμητικά τελευταίος στο επικρατείας. Το 2009 ο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι μια υπολογίσιμη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί και διαβάζει την πολιτική συγκυρία, κατανοεί τις ανταγωνισμούς πια που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, στρατεύεται στους αγώνες, τους στηρίζει, στηρίζει τις αντιστάσεις ενάντια στα μνημόνια, στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και την ικανότητα να εκπονήσει την εναλλακτική λύση για την κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτό τον καθιστά μια πρωτοπόρα πολιτική δύναμη η οποία ανταμείβεται στις εκλογές του 2012 με το 27%. Ο Γιάννης Μπανιάς φεύγει από τη ζωή το Μάρτιο του 2012. Δεν προλαβαίνει να δει ούτε το 27%, ούτε να συμμετάσχει στο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ενιαίο κόμμα για το οποίο τόσο πάλεψε ο Γιάννης Μπανιάς όλα αυτά τα 15 χρόνια. Πραγματικά ήταν μεγάλη αδικία το ότι δεν μπόρεσε να ζήσει αυτές τις 2 κορυφαίες στιγμές του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Μπανιάς. Σήμερα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τα επίδικα είναι διαφορετικά. Σήμερα, αυτό που για την αριστερά, το σύνολο της αριστεράς, το σύνολο των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε ότι έχει επιτελεστεί σε μεγάλο βαθμό η ενότητα της αριστεράς, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα αυτό που είναι το επίδικο είναι η κυβέρνηση της αριστεράς. Αν ο Γιάννης Μπανιάς ζούσε, νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε την έμπνευση να φτιάξει ένα νέο χώρο διαλόγου και κοινής δράσης της αριστεράς με επίδικο την κυβέρνηση της αριστεράς. Όμως ούτε ο Γιάννης Μπανιάς ζει, αλλά δεν υπάρχουν ούτε παραλήπτες πια στις δυνάμεις της αριστεράς που είναι έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ενδιαφέρονται για την κυβέρνηση της αριστεράς. Είναι ασφαλής στη θεωρία τους και πολεμάνε το ΣΥΡΙΖΑ που θα κάνει δήθεν τη διαχείριση. Αυτό νομίζω ότι
που θα του αντιστοιχούσε του Γιάννη Μπανιά, είναι ακριβώς αυτό σήμερα που συντελείται στη χώρα μας, γιατί ο Γιάννης Μπανιάς, ξέρουμε ότι άφησε ανοιχτή την πόρτα στη στρατηγική και στη θεωρητική του αναζήτηση όλα αυτά τα χρόνια για να φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όλα αυτά τα στρατηγικά ζητήματα που τίθενται με την κυβέρνηση της αριστεράς πρέπει επιτέλους και σαν ΣΥΡΙΖΑ να αρχίζουμε να τα προσεγγίζουμε, γιατί μπαίνουν αντικειμενικά με την κυβέρνηση της αριστεράς και πρέπει και εμείς στη μνήμη και του Γιάννη κάπως να τα θέσουμε. Γιατί νομίζω ότι αυτή την εποχή ο Γιάννης, και με αυτό θα κλείσω, θα έψαχνε όπως τους στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη, πώς τόσα πρόσωπα να γίνουν αριθμοί και τόσα γεγονότα απλά βιβλία, χωρίς την επινόηση μιας νέας διάταξης στοιχείων, χωρίς μια νέα μύηση που θα σαρώσει την αυλαία, σκίζοντας βίαια το σάπιο μήλο, να επιστρέψουν τα άγια στους σκύλους, τα βρέφη στις μήτρες και όρθια η πράξη σαν αλεξικέραυνο. Ευχαριστώ τους διοργανωτές που μου έκαναν την τιμή να μιλήσω.